Στην εθνική κατάθλιψη έχουν οδηγήσει τον απλό λαό οι καθημερινές περικοπές στα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Οι εικόνες ανθρώπων σκυφτών με μόλις ελάχιστα βασικά προϊόντα στο καλάθι τους καταδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τη φτώχεια αλλά και τη μιζέρια που έχει εμφυσίσει στους Έλληνες η Τρόικα, τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακόμα δεν άρχισα να το γεμίζω, αλλά αμφιβάλλω να γεμίσω. Τα βγάζετε. Ε? Τα βγάζετε πέρα. Είμαι λίγο μεγάλος συνταξιούχος και κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, αγόρι μου. Αλλά έτσι που πάμε, τίποτε δεν θα γίνεται. Έτσι που πάμε, 35 χρόνια υπηρεσία, στο μισό η σύνταξη. Τι κάνουμε. Δεν βαριέσαι. Για τα εγγόνια έχετε. Εμείς περάσαμε την κατοχή, περάσαμε την πείνα, τη φτώχεια, την ξυπολισιά και ο οργανισμός μας έχει συνηθίσει. Αλίμονο σε εσάς τους νέους. Ευχαριστούμε. Που δεν μάθατε. Δεν τα καταφέρνουν, παιδί. Δύσκολα, δύσκολα. Το πετρέλαιο μας ακάθεψε φέτος. Εγώ μέχρι τώρα έχω δώσει 700 ευρώ για πετρέλαιο μονάχα. Και τι σύνταξη παίρνω. Για το σούπερ μάρκετ, για να φάτε, για να τραφείτε σας. Για να φάμε έχουμε, για άλλα. Πληρωθήκαμε σήμερα, τα δώσαμε εδώ πέρα, τώρα θα φάμε φακές αύριο. Έτσι και έτσι. Δεν φτάνουν, λίγο ψωνίζω κάθε μέρα. Το καλάθι, να το, να. Γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς, σας φτάνουν τα λεφτά. Για μένα, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, αλλά βλέπω τους άλλους τίποτε. Βέβαια, η σύνταξή μου έχω χάσει 5.000 το χρόνο. Τόσες μεγάλες περικοπές. Με τη θέρμανση πώς τα βγάζετε με το πετρέλαιο? Α, εκεί είναι το δύσκολο. Γιατί τώρα ανέβηκε, ενώ το πήρα τελευταία φορά 92 λεπτά, τώρα έχει, για να πάρω την ίδια ποσότητα, θα χρειαστώ 97,7. Ίσως και 98, ίσως και 1 ευρώ. Αφού συνέχεια ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν και όλα τα είδη. Είναι φυσικό επακόλουθο. Το καλάθι γεμίζει, σας φτάνουν τα χρήματα? Φτάνουν, δεν φτάνουν, αυτά είναι. Θα σου πω, παιδί μου, και αυτά που είχαμε μας τα κόβουν και αυτά. 9.230 ημερομίσθια και παίρνω να μην 650 ευρώ. Εγγόνια έχετε? Εγγόνια 5. Έχετε να τους δώσετε κάτι? Τι να κάνω? Όσο μπορώ δίνω. Και ο γιος μου είναι άνεργη.